Ανησυχία προκαλεί η αύξηση των κρουσμάτων του κορονοϊού στη Φθιώτιδα. Χθε, Τρίτη, οι θετικοί στον κορονοϊό άγγιξαν του 100, ενώ στο νοσοκομείο τη Λαμία 35 άτομα νοσηλεύονται στην κλινική COVID. Στη μονάδα εντατική θεραπεία για COVID και τα έξι κρεβάτια είναι κατηλημένα. Τα στοιχεία έχουν προκαλέσει ανησυχία στι αρχέ και ο αντιπεριφερειάρχη φθεώτηδα επισημαίνει πω όλοι πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και ψύχρεμοι. Η αυξητική τάση ήταν αναμενόμενη, δηλώνει ο κύριος Καρακάτζας. Είναι γεγονός ότι το φαινόμενο των κρουσμάτων που έχουμε αυτή τη στιγμή σαν δεδομένο, αυτή η αυξητική τάση θα έλεγα, ήταν αναμενόμενη διότι βαδίζαμε προς το χειμώνα. Τι τάση έχει δημιουργηθεί, διότι όπω ξέρετε δεν ανεστάλλει καμία κοινωνική και οικονομική δραστηριότητα. Συνεπώ, αυτό είναι μια κεντρική επιλογή. Τα υπόλοιπα είναι μια διαχείριση που πρέπει να κάνουμε εμεί εδώ σε τοπικό επίπεδο με τι υπηρεσίε μα. Εγώ αυτό που θα ήθελα να συστήσω προ το παρόν, γιατί οι επόμενοι μήνε θα είναι κρίσιμοι πράγματι, περίπου μέχρι το διάστημα που θα φτάσουμε εκεί κοντά στην Άνοιξη, θα έχουμε δηλαδή μια πίεση, δεν ξέρω σε τι έκταση, αλλά θα είναι μια πίεση. Αυτό που θα ήθελα να συστήσω είναι να διδρύσουμε την ψυχραιμία μας. Δεν υπάρχει λόγος ούτε διαφορετικών απόψεων συγκρούσεων. Είμαστε μια κοινωνία η οποία για να προχωρήσει στην παρούσα φάση μέσα από την πανδημία, όπως διαμορφωθεί οι συνθήκες, χρειαζόμαστε μια συνεκτικότητα και μια αλληλεγγύη. Με σεβασμό απέναντι στην άποψη του άλλου είναι σημαντικό αυτό και το Δεύτερο κομμάτι, το οποίο έχει να κάνει, είναι όλε οι υπηρεσίε εμπλεκόμενε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Ε, να μπορέσουν να έχουν τον έλεγχο, ούτω ώστε και οι δομέ να μπορέσουν να αντέξουν, όπω είναι το κεντρικό μα νοσοκομείο τη Λαμίας, το οποίο είναι και νοσοκομείο αναφορά για τον COVID. Στο μεταξύ, η Περιφερειακή Ενότητα Αυτιότητα προετοιμάζεται για το χειμώνα. Όλε οι αρμόδιε υπηρεσίε βρέθηκαν στη σύσκεψη του συντονιστικού οργάνου Πολιτική Προστασία. Παράλληλα, έγινε ο απολογισμό τη καλοκαιρινή σεζόν. Η σύσκεψη έγινε διαζώσει μετά από δύο χρόνια. Τώρα όμω η φθιότητα, με τον τρόπο που το διαχειριστήκαμε, πήγε καλά. Πήγε καλά, και δεν το λέω αυτό για να βλογάμε τα γένια μα, διότι θεωρώ ότι πιέστηκε και λιγότερο, να το πω. Άλλε περιφερειακέ ενότητε, όπω ήταν η Εύγεια κλπ., δεχτήκανε μεγάλη πίεση, διότι, όπω ξέρετε, εκεί οι συνθήκε είναι άλλε. Συνεπώ έγινε μια πρώτη κουβέντα. Όπω σα είπα, συμμετείχαν όλοι οι φορεί, τοποθετηθήκανε, ανακοινώθηκαν τα μέτρα που έχουμε πάρει. Είναι γνωστό ότι θα πρέπει στου συμπολίτε μας να μονίμως να υπάρχει η αντίληψη ότι τα, οι κλιματικέ αλλαγέ θα μα επηρεάζουν. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο θα το σταματήσουμε με οποιοδήποτε συντονιστικό. Συνεπώς θα είναι έτοιμοι κάθε φορά και οι ίδιοι να προστατεύσουν τους εαυτούς τους και τις περιουσίες τους με βάση τα δελτία τύπου που βγάζουμε για τη σεζόν που θα έρθει. Γιατί θα έχουν πλημμύρες. Θα έχουν δηλαδή ακραία φαινόμενα.